η Κλαούντια και η καινούρια παίκτρια η Βίβιαν. Αφού μακριά από τα φώτα του σπιτιού, τα κορίτσια είναι πολύ διαφορετικά. Έλα πιο κοντά. Έλα κι άλλο, έλα κι άλλο, δεν μας βλέπουν. Έλα πιο κοντά σου λέω. Είσαι να βάζω μαξιλάρια μπροστά έτσι. Γιατί? Γιατί? Τίποτα. Όσον αφορά στη σχέση των παικτών μέσα στο σπίτι, είναι αμφιλεγόμενο αν είναι αληθινές, αφού υποτίθεται πως ο Αντρέας ήταν καψούρης με την Αλεξάνδρα, ωστόσο όταν και οι δύο βγήκαν από το σπίτι, ήπιαν καφέ, αλλά όχι μόνοι τους, αφού η Αλεξάνδρα έχει σχέση με τον γνωστό τραγουδιστή τους και αυτό αποδεικνύεται από τις φωτογραφίες που τους δείχνουν να φιλιούνται. Ρε παιδιά, δύο λεπτά για να καταλάβω τώρα, γιατί εγώ μπερδεύτηκα τελείως. Για πες. Υποτίθεται ότι τα έχει φτιάξει με τον Αντρέα. Ναι, καλά. Υποτίθεται ότι μέσα στο σπίτι είχαν έρθει ναι, ο και τα έχει παράλληλα με τον ντους έξω από το τα σπίτι. Έχει με τον ντους, το είδαμε εδώ πέρα φιλιούνται. Και γιατί δεν έβαζαν φωτογραφία χαζή, είναι αυτό το θα τις βρίσκαν τις φωτογραφίες. Γιατί τώρα έχουν βγει, δεν ξέρω τι να πω, πώς σκέφτεται ο καθένας, έχουν βγει από το παιχνίδι. Υποτίθεται δεν παίζουν, αλλά εμείς καταλάβαμε γιατί ο Αντρέας έγραφε Αλεξάνδρα, γύρνα πίσω και σε έχω ερωτευτεί και παιδί μου, την τελευταία σκηνή που δείξανε να είναι μέσα όταν ήταν η Αλεξάνδρα. Έκλαιγε, φεύγαν τα δάκρυα πάνω του αγκαλιά. Είναι καλή ηθοποίη. Πολύ καλή ηθοποίη. Και πω, το άλλο, εφόσον λοιπόν έχουν τα παιδιά σχέσεις, υποτίθεται στο σπίτι, εφόσον μπορούν και βγαίνουν έξω, μπορούν να δουν και τον αγαπημένο, την αγαπημένη τους, την οικογένειά τους, όλοι τι συναισθηματικά φορτισμένοι είναι, αφού είναι έξω κανονικά 8 ώρο δουλεύουν. Και σε ένα reality παιχνίδι, ειδικά όταν έχει εγκλεισμό, δεν βγαίνεις, δεν πας στο σπίτι. Βγαίνεις αγάπη, δεν είναι Big Brother αυτό. Έχει άλλους κανόνες. Εννοείται, δεν μένουν εκεί πέρα, μένουν σε ξενοδοχεία διαφορετικά οι άντρες και οι γυναίκες. Αλλά τι reality είναι, αν εγώ παίρνω και κάποιες φορές να έρχονται... και έρχομαι από την Κωνσταντινούπολη. Ζορτζέλα, επειδή έχω μιλήσει με τη Μαρία Μπακοδήμου, έχουν και έχουν και κάποιο περιθώριο να έρχονται και στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια τη ζωή. Άρα λοιπόν. Άρα πες, άρα λοιπόν έχουν ένα περιθώριο να βλέπονται και τα αγόρια με τα κορίτσια έξω. Δεν βλέπονται, όχι, έχει security. Άσε μα τρεμάρει τα αγόρια να είναι εδώ. Συγγνώμη λίγο, security δεν έχει και μπορούν να βρεθούν κανονικά. Αγάπη μου, εγώ σου λέω τι γνωρίζω και τι έχω μάθει με την Μπακοδήμου. Να σου πω εγώ ότι έχω μάθει και παίζουμε και εσύ μετά τα δικά σου. Ναι, για πες. Οι παίκτες και οι δύο, εκτός από το 8ωρο που συναντιούνται μέσα στο σπίτι της αγάπης, όταν φεύγουν ο καθένας τους, οι άντρες μένουν σε ξεχωριστά ξενοδοχεία, οι γυναίκες σε ξεχωριστά ξενοδοχεία ναι. Και υπάρχουν και security ναι. Που δεν τους αφήνουν να βρεθούν μεταξύ τους πλην τις ώρες που γράφει η κάμερα. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι δεν μπορούν τα κορίτσια ταξιδεύουν στην Ελλάδα, παιδί μου, και έρχονται. Και τα γόρια αντίστοιχα. Και τα γόρια αντίστοιχα. Και τα γόρια αντίστοιχα. Κυριακής και της, πώς τη λένε την κοκκινομάλα, της Κλαούντια. Υπάρχει ένα security που φυλάει απ' έξω. Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει δεν υπάρχει έλεγχος. Ρε Μαρίνε, τώρα είσαι σοβαρολογής αυτό που μου λες. Καλά, δεν έχουμε κάνει ολόκληρο ταξίδι. Τι reality παιχνίδι είναι αυτό. Να κάνεις αλλάξεις ολόκληρη χώρα, να δεις τους φίλους, να δεις τους συγγενείς σου. Εδώ η reality έχει με τον ντους και πήγα σου πού και παίζουν στα social media τα πάντα.